Έχετε παρακαλώ, κύριε. Τέλος πάντων, για μας είναι σημαντικό να ακούμε και να συμβουλευόμαστε και τις τοπικές κοινωνίες και όπως σας είπα, οι τοπικές κοινωνίες πραγματικά όχι μόνο στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, αλλά όλες έχουν εκφράσει αυτή την επιθυμία και ακριβώς αυτό προσπαθούμε και εμείς να υλοποιήσουμε, διότι κακά τα ψέματα, ο τουρισμός για τη χώρα μας είναι η πραγματική μας βαριά βιομηχανία. Χωρίς αυτήν κάποια πράγματα θα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα απλώς να πω, επειδή έδειξαν κάποιοι και κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με τα ελληνοτουρκικά ή με την επίσκεψη Ερντογάν, αλλά θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να απαντήσω, όπως το θέμα για το Κυπριακό και το θέμα της μιας ενδεχόμενης τετραμερούς διάσκεψης, ποια είναι η ελληνική θέση. Η θέση της κυβέρνησης είναι γνωστή από την πρώτη στιγμή. Έχουμε πει ότι μόνο εάν εγγυηθεί η συμμετοχή της κυπριακής δημοκρατίας σε μια τέτοιου είδους διάσκεψη, μόνο υπό αυτό τον όρο θα μπορούσαμε καν να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση. Άρα θέμα μιας τετραμερούς διάσκεψης δεν τίθεται για την ελληνική κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της Γάζας, γνωρίζω έχετε στείλει και μια επιστολή στον Πρωθυπουργό για αυτό το θέμα. Θα υπάρξει άμεση και απάντηση. Απλώς να σας πω και εγώ από τη δική μου την πλευρά μια πρώτη αντίδραση, ότι βεβαίως κάθε νόμιμη δραστηριότητα μη κυβερνητικών οργανώσεων πρέπει να είναι ελεύθερη. Αυτό είναι μια αρχή στην οποία πιστεύουμε. Από την άλλη, βεβαίως, πρέπει ο καθένας να γνωρίζει τους κινδύνους ή τα ρίσκα οποιασδήποτε πρωτοβουλίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι και με τους έχουμε πιστήσει την προσοχή σε όλους τους επιβαίνοντες από ελληνικής πλευράς για τους κινδύνους ασφάλειας αυτής της πρωτοβουλίας. Από την άλλη πλευρά όμως, να το πω και αυτό με απόλυτο τρόπο και να είστε σίγουροι ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε όλα τα απαραίτητα μέτρα και βήματα ώστε η ασφάλεια να μπορεί να εγγυηθεί. Έχουμε προβεί στα απαραίτητα διαβήματα και τις επαφές. Να σας πω ότι και εγώ ίδιος είχα χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον κύριο Εχούντ Μπάρακ, πάνω σε αυτό το θέμα. Να είστε σίγουροι ότι η ελληνική κυβέρνηση, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, έχει προβεί βεβαίως σε όλα τα απαραίτητα βήματα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια, όσο αυτό βεβαίως μπορεί να εξασφαλιστεί. Η θέση της Ελλάδας απέναντι στο Παλαιστινιακό είναι, νομίζω, σαφέστατη. Δεν χρειάζεται παραπάνω σχόλια πάνω σε αυτό και έχουμε εκφράσει με όλους τους τόνους ακριβώς αυτή τη θέση μας. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Επιτροπή και όλα τα μέλη για αυτόν τον επικοδομητικό διάλογο. Βεβαίως πάντα στη διάθεσή σας και για περαιτέρω συζήτηση και για άλλα θέματα. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, και ευχαριστούμε και τους συναδέλφους για τις πολύ ωραίες ερωτήσεις που έκανα στον κύριο Υπουργό. Εμείς σαν Επιτροπή και την Δευτέρα το βράδυ στην επερώτηση που γίνεται από την μεριά του Λάος. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον κανονισμό. Η Επιτροπή μας να βρίσκεται εκεί. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Επιτροπή έχουμε Τετάρτη μετά. Η επερώτηση αύριο Δευτέρα. Δευτέρα. Δεν έχουμε αύριο επερώτηση εμείς. Έχει αναβληθεί. Μία έκθεση για το κτίριο που στεγάζει την Βουλή των Ελλήνων διοργανώνει η Βουλή μέσα στο κτίριό της. «Το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων» είναι ο τίτλος της έκθεσης και αναφέρεται στη διαδρομή του κτιρίου στο πέρασμα στο χρόνο. Ένα μεγαλόπρεπο οικοδόμημα στην καρδιά της Αθήνας, φορτωμένο με ιστορικές μνήμες, φορτισμένο με αξίες. «Το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων» μία έκθεση για ένα συλλογικό σύμβολο από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του νέου ελληνικού κράτους έως τις μέρες μας, από ανάκτορα του Όθωνα έως την κοινοβουλευτική του λειτουργία από το 1000.
34. Παρουσιάζονται πολύτιμα αντικείμενα, τεκμήρια περασμένων εποχών και πλούσιο οπτικοακουστικό και κινηματογραφικό υλικό. Το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, που είχε και έχει ξεχωριστή σημασία στο τοπίο της πόλης, συνδεδεμένο άρρηκτα με την πολιτική ιστορία μας, με πρόσωπα και πράγματα. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό, Σάββατα και Κυριακές και σχολικές αργίες. Είσοδος ελεύθερη. Η Ελλάδα δεν είναι εγκλωβισμένη. Τη στηρίζουμε όλοι εμείς. Αγαπάμε την Ελλάδα, στηρίζουμε την Ελλάδα. Αριθμός λογαριασμού για απόσβεση δημόσιου χρέους 2613-2462 στην Τράπεζα της Ελλάδος.